Σήμερα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου συζητήσαμε και αποφασίσαμε τα επόμενα βήματα για το σύνολο σχεδόν των πιο σημαντικών ζητημάτων που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συζητήσαμε για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και την άμυνα, για τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ρωσία και την Τουρκία, το Κυπριακό, την διαχείριση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών, το Brexit, την ευρωπαϊκή οικονομία και το διεθνές εμπόριο, τις αποφάσεις για το κλίμα. Πίσω από ένα πολύ μεγάλο εύρος θεμάτων, πιστεύω ότι το κρίσιμο ερώτημα που διαπερνά όλα αυτά τα θέματα είναι το ευρύτερο ερώτημα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και του διεθνούς ρόλου που πρέπει να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια μεταβατική φάση, όχι μόνο για τις κοινωνίες της, για τις κοινωνίες μας, αλλά και για τη γειτονιά μας. Ευρύτερα, εγώ θα έλεγα, σε μια μεταβατική φάση και για τις διατλαντικές σχέσεις. Θεωρώ ότι το βασικό ερώτημα στο οποίο επανερχόμαστε σταθερά είναι το κατά πόσο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις παγκόσμιες ευρωπαϊκές και περιφερειακές προκλήσεις, πάντα μέσω μιας ρεαλιστικής διπλωματικής προσέγγισης και στη βάση του διεθνούς δικαίου, της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και των ευρωπαϊκών αξιών. Σε αυτό το πλαίσιο, επαναβεβαιώσαμε την ακλόνητη στήριξή μας στη συνθήκη των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή, τονίζοντας τη σημασία που έχει η λήψη διεθνών μέτρων έγκαιρα για την προστασία του κλίματος. Ως προς τα ζητήματα ασφάλειας και άμυνας, επίσης νομίζω έγινε ένα σημαντικό βήμα. Συμφωνήσαμε ότι δεν μπορούμε παρά να προχωρήσουμε συλλογικά, με περαιτέρω συντονισμό και ενίσχυση των κοινών μας δυνατοτήτων. Η Ευρώπη πρέπει να έχει τη δική της πολιτική άμυνας για να ενισχύσει τον ρόλο της ως σημαντικού παγκόσμιου παίκτη και βεβαίως και για να αναβαθμίσει το διεθνή και περιφερειακό ρόλο της, ένας ρόλος που σήμερα αναδεικνύεται από τις εξελίξεις ως πιο κρίσιμος από ποτέ. Έχουμε επισημάνει εξάλλου και στις διακηρύξεις μας, στις συνόδους των κρατών μελών του Ευρωπαϊκού Νότου, ότι το μέλλον της Ευρώπης σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται και από την προώθηση μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη Μεσόγειο και σε ό,τι αφορά και τη χώρα μας για την ευαίσθητη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Ασφαλώς η επιτυχία αυτού του σημαντικού βήματος, κάποιοι θα έλεγαν ιστορικού βήματος, θα έσπευδα να υιοθετήσω αυτόν τον χαρακτηρισμό. Η επιτυχία λοιπόν αυτού του βήματος, αυτής της προσπάθειας, πιστεύω ότι θα εξαρτηθεί από μια σειρά παράγοντες. Πρώτα και κύρια από το κατά πόσο συλλογικά θα μάθουμε από τα λάθη του παρελθόντος και θα μπορέσουμε να συμβάλλουμε ουσιαστικά στην προώθηση της ειρήνης, της σταθερότητας και της δημοκρατίας στην περιοχή μας, το οποίο κατά την άποψή μου είναι κρίσιμο ζήτημα. Επίσης, από το κατά πόσο τα πολιτικά εργαλεία που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη διάθεσή της για να ασκήσει πίεση προς τρίτες χώρες θα συνοδεύονται και από την αποτελεσματικότερη δυνατή χρήση διπλωματικών εργαλείων για την επίλυση διαφορών και την ενίσχυση της συνεργασίας με τρίτες χώρες όπου αυτό είναι δυνατόν. Και βέβαια, το κατά πόσο θα μπορέσουμε με ισορροπημένο τρόπο να προωθήσουμε τις δυνατότητές μας στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, χωρίς όμως να υποβαθμίζουμε, για παράδειγμα, άλλους τομείς κρίσιμους για την πολιτική μας, όπως της συνοχής, της εκπαίδευσης, της έρευνας, της καινοτομίας. Χθες λοιπόν, κατά τη διάρκεια συζήτησης για τη δημιουργία ενός κοινού Ευρωπαϊκού Ταμείου για την Άμυνα, εθέσαμε το ζήτημα και νομίζω ότι η απόφαση, οι δεσμεύσεις που λάβαμε ήταν επαρκείς. Τα χρήματα που θα δοθούν στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της ενιαίας άμυνας της και ασφάλειας, τα χρήματα που θα δοθούν για αυτό το ταμείο, να μην αφαιρεθούν
από κονδύλια που αφορούν άλλους κρίσιμους πόρους και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τους πόρους της συνοχής. Όσον αφορά τώρα το Κυπριακό, είχα την ευκαιρία χθες να θέσω το ζήτημα αυτό. Έγινε μια ουσιαστική νομίζω συζήτηση. Είχα την ευκαιρία να τονίσω ότι πρόκειται για ένα κατεξοχήν ευρωπαϊκό ζήτημα. Ίσως το πιο κρίσιμο διακύβευμα για την αναβάθμιση του διεθνούς και περιφερειακού ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί σήμερα η προοπτική δίκαιης και βιώσιμης επίλυσης του Κυπριακού και η εξασφάλιση βεβαίως ταυτόχρονα του σεβασμού των σχέσεων καλής γειτονίας στο Αιγαίο, όπου δυστυχώς, και αυτό είχα τη δυνατότητα να το τονίσω, το τελευταίο διάστημα, παρά το γεγονός ότι από την ελληνική πλευρά είναι απολύτως προφανές ότι γίνονται βήματα προσέγγισης του διαλόγου και της καλής γειτονίας, από την πλευρά των γειτόνων μας έχουμε δυστυχώς μία ένταση, είχαμε τις προηγούμενες μήνες μία ένταση της αεροναυτικής δραστηριότητας και της παραβατικότητας στο Αιγαίο. Υπογράμμισα ότι στο πλαίσιο αυτό μπορούμε να δώσουμε νέα όθηση στις ευρωτουρκικές σχέσεις και να εργαστούμε για μια πραγματικά στρατηγική συνεργασία στη βάση της ενταξιακής πορείας της γείτονος, στο βαθμό που και από την άλλη πλευρά θα δούμε την διάθεση για βήματα, ουσιαστικά βήματα καλής γειτονίας, αλληλοσεβασμού και κυρίως σεβασμού των διεθνών συνθήκων και του διεθνούς δικαίου. Με αυτό το όραμα πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνεργασία με τον ΟΗΕ μπορούν να έχουν ένα καθοριστικό ρόλο στις ενεξελίξεις συνομιλίες, στην πορεία δηλαδή για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό. Πιστεύω και το τόνισα και χθες ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι η Κύπρος δεν είναι δηλαδή ένα ζήτημα που αφορά μόνο τις δύο χώρες ή Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους, ένα ζήτημα που αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, και πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δοκιμάζεται σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Δοκιμάζει τις δυνατότητές της και στο Κυπριακό. Τις δυνατότητές της να στηρίξει το δίκαιο αίτημά μας για κατάργηση του αναχρονιστικού πλαισίου των εγγύσεων και για την αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων από το νησί, δίνοντας μια νέα προοπτική όχι μόνο στην επανενωμένη Κύπρο, που θα είναι βεβαίως και κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε ολόκληρη την περιοχή. Σε συντονισμό με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, εξέφρασα την ελπίδα ότι οι επικείμενες συνομιλίες στην Ελβετία θα θέσουν τις βάσεις για αυτή την δίκαιη και βιώσιμη λύση που σας ανέφερα, ότι δηλαδή θα αποτελέσουν ένα βήμα προς τα μπροστά. Και υπογράμμισα ότι η Ελλάδα θα καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε να σημειωθεί πρόοδος στο κρίσιμο κεφάλαιο της ασφάλειας εις το οποίο εμπλέκεται. Ως προς το μεταναστευτικό και προσφυγικό θέμα, συμφωνήσαμε στη Σύνοδο στα μέτρα που αφορούν την διαχείριση των ροών της Κεντρικής Μεσογείου και επαναβεβαιώσαμε τη στήριξή μας στην εφαρμογή της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Συμφωνήσαμε να υπάρξουν κοινά βήματα για τη συγκρότηση ευρωπαϊκών μηχανισμών επιστροφής μεταναστών στις χώρες προέλευσής τους και επανήλθαμε στη συζήτηση για το κρίσιμο ζήτημα του ορισμού των ασφαλών τρίτων χωρών για επιστροφή ατόμων των οποίων η αίτηση ασύλου έχει απορριφθεί. Και πρέπει να σας πω ότι διεκδικήσαμε και πετύχαμε να αποφασίστηκε ότι η λίστα των ασφαλών τρίτων χωρών δεν θα είναι μια υπόθεση που θα αφορά αποκλειστικά τα κράτη-μέλη της χώρας πρώτης υποδοχής,
αλλά θα είναι μια συλλογική ευρωπαϊκή υπόθεση η Ευρωπαϊκή Ένωση το επόμενο διάστημα με ευθύνη της Κομισιόν θα αναλάβει τις εργασίες για να συγκροτήσει μια λίστα για το ποιες χώρες αναγνωρίζει ως ασφαλείς τρίτες χώρες. Τέλος, το κεφάλαιο για την οικονομία. Επισήμανα ότι η σημερινή συζήτηση για τη διαχείριση της παγκοσμιοποίησης είναι μονοδιάστατη, διότι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαντλεί τις πολιτικές της στο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των αγορών, τότε λειτουργεί παθητικά ως εντολοδόχος τους και αγωγός των παρενεργειών της παγκοσμιοποίησης. Αυτό που πραγματικά χρειαζόμαστε είναι μια Ευρωπαϊκή Ένωση ρυθμιστικό παράγοντα της παγκοσμιοποίησης και όχι απλά έναν αγωγό και έναν παθητικό εντολοδόχο. Αυτό βεβαίως σημαίνει και προτεραιότητα στην ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης, του κοινωνικού πυλώνα, ενός ξεχασμένου πυλώνα για πολλά χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να πω συνοπτικά ότι έκανα τρεις επισημάνσεις. Η μία αφορά στην ανάγκη μιας ενιαίας ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ενίσχυση της βιομηχανίας, της μικρομεσαίας και της νεοφυούς επιχειρηματικότητας σε όλο το εύρος της αλυσίδας αξίας, με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων, την μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων και την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων επιδοτήσεων. Αν θέλουμε να δημιουργήσουμε ευκαιρίες για ανάπτυξη, για δουλειές, για νέες θέσεις εργασίας, πρέπει να μπούμε σε μια λογική συντονισμού μιας ενιαίας ευρωπαϊκής στρατηγικής. Το δεύτερο που σημείωσα είναι ότι πρέπει να στοχεύσουμε στη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, αλλά με έμφαση στην καινοτομία, στην εξωστρέφεια και στην αξιοποίηση του υψηλού επίπεδου του ανθρώπινου δυναμικού στην Ήπειρό μας και όχι σε ένα διαρκή ανταγωνισμό προς τα κάτω, δηλαδή σε ένα διαρκή ανταγωνισμό για την μείωση του μισθολογικού κόστους. Αυτός άλλωστε είναι ένας ανταγωνισμός που ποτέ η Ευρώπη δεν πρόκειται να τον κερδίσει. Τέλος, σε ό,τι αφορά την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που έγινε για τον προστατευτισμό και για την άποψη κάποιων κρατών μελών ότι θα πρέπει να εκχωρηθεί η δυνατότητα screening, η δυνατότητα ελέγχου και προστασίας στρατηγικών επενδύσεων από τα κράτη-μέλη προς την Κομισιόν, είχα την ευκαιρία να τοποθετηθώ και να υπογραμμίσω μια προφανή αντίφαση. Μια προφανή αντίφαση η οποία συνίσταται στο ότι από τη μια μεριά συζητάμε για μια ενιαία στρατηγική προστατευτισμού απέναντι στρατηγικές επενδύσεις τρίτων χωρών και από την άλλη χρόνια τώρα, και μάλιστα αυτό στο όνομα της αμοιβαιότητας, και από την άλλη χρόνια τώρα αρνούμαστε να προχωρήσουμε τη συζήτηση για την αμοιβαιοποίηση του ρίσκου, την αμοιβαιοποίηση των βαρών, για μια τραπεζική ένωση, για μια ενιαία φορολογική πολιτική. Και αντιλαμβάνεστε ότι όσο αρνούμαστε το ένα και προσπαθούμε να επιταχύνουμε το άλλο, τα πράγματα είναι ετεροβαρή. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, σε χώρες ιδιαίτερα του Νότου, όπου τα επιτόκια δανεισμού είναι πολλές φορές υψηλότερα από αυτά στις αντίστοιχες χώρες του Βορρά και που χρειάζονται τούτη την ώρα άμεσες ξένες επενδύσεις, στο όνομα μιας κοινής στρατηγικής, την οποία ποτέ δεν συζητήσαμε όμως, να ζητάμε την εκχώρηση της κυρίαρχης απόφασης ως προς την προώθηση αυτών των αναγκαίων στρατηγικών επενδύσεων. Στο βαθμό που θα ήταν όριμο να κουβεντιάσουμε για μια νέα αρχιτεκτονική στην Ευρώπη που θα περιλαμβάνει την
προοπτική της τραπεζικής ενοποίησης, της ενιαίας φορολογικής πολιτικής, της αμοιβαιοποίησης του ρίσκου, που θα περιλαμβάνει δηλαδή κανόνες προστασίας όλων που θα δίνουν μια προοπτική οικονομικής σύγκλησης, πιστεύω ότι αυτή η συζήτηση είναι εύλογο να ανοίξει. Αλλά να ανοίξει στα πλαίσια, επαναλαμβάνω, μιας ευρύτερης συζήτησης για τη νέα αρχιτεκτονική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ούτως ή άλλως έχει ξεκινήσει, όχι όμως επισήμως. Νομίζω ότι μακρηγόρησα, είχαμε πολλά όμως, συζητήσαμε πάρα πολλά σε αυτή τη σύνοδο. Είμαι στη διάθεσή σας για τις όποιες ερωτήσεις σας. Παρακαλώ, αναφέρετε το όνομα του πανημού σας και το μέσο το οποίο εργάζεστε. Θα ξεκινήσουμε από τον κύριο Λασκαράτο από την ΕΡΤ. Κύριε Πρόεδρε, για το Κυπριακό η πρώτη ερώτηση. Θα ήθελα να μας πείτε αν μετά και από τις παρεμβάσεις σας στο χθεσινό δείπνο είστε αισιόδοξος για τη Γενέβη 2, όπως τη λέμε, και αν πιστεύετε και μετά από τη συνάντησή σας με τον κύριο Γκελτιρίμ ότι θα κάνει κάποια βήματα αυτή τη φορά και η Τουρκία. Και ένα σχόλιο για τη νέα πρόκληση. Την Πέμπτη έγινε ανάγνωση του Κορανίου και τέλεση προσευχής εντός της Αγίας Σοφιάς. Έγινε και μετάδοση από την κρατική τηλεόραση της γείτονος. Και μάλιστα η απάντηση της Τουρκίας στην αντίδραση της Ελλάδας ήταν κάπως αιχμηρή και κάπως δεικτική. Μας καλεί να γίνουμε μια μοντέρνα και δημοκρατική χώρα και να σεβαστούμε όλες τις θρησκείες. Ευχαριστώ πολύ. Σχέση με το πρώτο σκέλος του ερωτήματός σας, να σας πω ότι δεν μπορώ να είμαι ούτε αισιόδοξος ούτε απεσιόδοξος. Πιστεύω όμως ότι πρέπει με σοβαρότητα, με αποφασιστικότητα να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να γίνουν βήματα προς τα μπροστά. Και αυτό προσπαθούμε. Επαναλαμβάνω, η θεώρησή μας είναι πως δεν πρόκειται για μια Έλληνο-τουρκική διαφορά, αλλά για ένα κατεξοχήν ευρωπαϊκό πρόβλημα, που θα έλεγα ότι συναρτάται και με την προοπτική της σταθερότητας και της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και κατ' επέκταση της σταθερότητας και της ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Άρα, σε κάθε περίπτωση η προοπτική λύσης περνάει και μέσα από τις ευρωτουρκικές σχέσεις και από την ατζέντα των σχέσεων αυτών. Συνεπώς, θα έλεγα ότι η χρονική συγκυρία κατά την οποία εκδηλώθηκε η πρώτη προσπάθεια, αλλά και τώρα η δεύτερη προσπάθεια, η δεύτερη απόπειρα, θα μπορούσε ένας αντικειμενικός κριτής να παρατηρήσει ότι δεν ήταν η καλύτερη δυνατή. Παρ' όλα αυτά όμως δεν διαλέγεις εσύ τη συγκυρία, ούτε τις συνθήκες, όμως μπορείς να διαλέξεις τη μεθοδολογία και τους συμμάχους με τους οποίους προσπαθείς και τα εργαλεία που είναι το διεθνές δίκαιο να επιλύσεις ένα πρόβλημα με τους καλύτερους δυνατούς όρους. Εμείς σε αυτή την κατεύθυνση κινούμεθα, σε αγαστή συνεργασία με την Κυπριακή Κυβέρνηση, προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε ό,τι θετικό υπάρχει, το ότι υπάρχει δηλαδή, υπάρχουν δύο ηγέτες που θέλουν λύση, και να αμβλύνουμε ό,τι αρνητικό υπάρχει, η συγκυρία στην οποία είπα πιο πριν, προσπαθώντας να έχουμε την ευρύτερη δυνατή στήριξη και από το ευρύτερο πλαίσιο των θεσμικών ευρωπαϊκών οργάνων, διότι οι ευρωπαϊκές χώρες νομίζω ότι θα έχουν άμεση επίπτωση από τη μία την άλλη εξέλιξη και η Ευρωπαϊκή Ένωση, το σύνολό της. Αν έχουμε λύση που όλοι επιδιώκουμε, η επανενωμένη Κύπρος θα είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς φαντάζομαι ότι όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά κανείς από τους 27 υπόλοιπους δεν θα ήθελε να έχει σε ένα τραπέζι μια χώρα και έναν πρόεδρο που θα βρίσκεται υπό τη διαρκή απειλή, την οποία θα προκαλεί η διαρκής παραμονή τουρκικών στρατευμάτων στο νησί. Ούτε θα μπορούσε, πιστεύω, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες να δεχθούν ότι μια χώρα κράτος μέλος της θα βρίσκεται υπό την διαρκή επίρρεια της δυνητικής παρέμβασης μιας τρίτης χώρας ως εγγυήτριας εντός εισαγωγικών χώρας. Και βεβαίως επιπτώσεις θα υπάρχουν και στην περίπτωση που δεν τα καταφέρουμε, και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει, διότι αντιλαμβάνεστε ότι οι επιπτώσεις δεν θα έχουν να κάνουν μόνο με την
με την απώλεια μιας ακόμα ευκαιρίας, αλλά και με την πιθανή ένταση στις Έλληνο-Τουρκικές και στις Ευρωτουρκικές σχέσεις. Όλα αυτά πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας. Εγώ θα έλεγα με δύο λόγια, έθεσα τους εταίρους μας πρώτων ευθυνών τους για το Κυπριακό. Και πιστεύω ότι αυτή η παρέμβαση είχε κάποιο αποτέλεσμα. Δεν μπορώ λοιπόν να απαντήσω ευθέως στο ερώτημά σας αν είμαι αισιόδοξος ή απεσιόδοξος. Είμαι ρεαλιστής και πιστεύω ότι μπορούν να γίνουν κάποια βήματα προόδου στην Ελβετία την επόμενη εβδομάδα. Συγγνώμη. Με συγχωρείτε, ναι. Το δεύτερο σκέλος της ερώτησης. Ναι, όπως θα διαπιστώσατε, η σταθερή και στεναρή αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης σε μία ακόμα απόπειρα, ένα μνημείο της παγκόσμιας πολιτισμικής μας κληρονομιάς να αξιοποιηθεί με έναν τρόπο ο οποίος δεν αρμόζει ούτε στην ιστορία του, ούτε στο χαρακτήρα του, έτυχε της ευρύτερης στήριξης της διεθνούς κοινότητας, της UNESCO, αλλά και του State Department των Ηνωμένων Πολιτειών, με ανακοινώσεις που από ό,τι έμαθα εξέδωσαν σήμερα. Αντιλαμβάνεστε ότι όλοι κρινόμαστε και για τις προθέσεις μας, αλλά και για τις πράξεις μας. Και πιστεύω ότι η τουρκική πλευρά πρέπει να συμμορφωθεί με όλα όσα προβλέπουν οι διεθνείς συμβάσεις, αλλά και με την προοπτική που θέλει να έχει ως χώρα στο διεθνές γίγνεσθε. Αν θέλει να είναι μια χώρα η οποία θα έχει μια προοπτική προσέγγισης προς την Ευρώπη και προς τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, θα πρέπει αυτές οι προκλήσεις να τις αφήσει κατά μέρους. Ο κύριος Αθανασίου. Αθανασίου, Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, και πάλι στο Κυπριακό θα μείνω και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν μπορείτε να μας μεταφέρετε ποιες ήταν οι αντιδράσεις των εταίρων στο αίτημα για κατάργηση του αναχρονιστικού καθεστώτος ασφάλειας και των εγγυήσεων της παραμονής των τουρκικών στρατευμάτων στην Κύπρο. Με ποιον τρόπο θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να το επιβάλλει αυτό στην Τουρκία, στην διάσκεψη στην Ελβετία ή σε κάποια άλλη φάση, και αν συζητήσετε με τον κύριο Αναστασιάδη το προσχέδιο του κειμένου του κυρίου Έιντε και αν αυτά τα οποία είδατε μας ικανοποιούν εμάς τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι υπάρχει πλήρης κατανόηση των θέσεών μας από την μεγάλη πλειοψηφία, σχεδόν από όλους θα έλεγα, στο Συμβούλιο. Σε ό,τι αφορά το θέμα του αναχρονιστικού πλαισίου των εγγύσεων και της παραμονής κατοχικών στρατευμάτων στο νησί. Από εκεί πέρα, αντιλαμβάνεστε ότι αυτή τη στιγμή οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Εν τούτης είναι κρίσιμο, ιδιαίτερα κρίσιμο, όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το καθένα ξεχωριστά, αλλά και εν συνόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα θεσμικά της όργανα, να έχει γνώση, πρωτίστως γνώση και θέση πάνω στα κρίσιμα αυτά ζητήματα. Το δεύτερο σκέλος, αν θυμάμαι καλά, το έγγραφο Έιντε. Είχαμε τη δυνατότητα να κουβεντιάσουμε επί μακρόν με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη όλες τις πτυχές, αλλά και τις καινούργιες εξελίξεις, να αξιολογήσουμε. Θα μου επιτρέψετε να μην προβώ σε κρίσεις επιζητημάτων που είναι ανοιχτές τούτη την ώρα πάνω στο τραπέζι διαπραγμάτευσης. Το μόνο που θέλω να πω είναι πως η ελληνική πλευρά δεν πρόκειται να δεχθεί να πισωγυρίσουμε από κεκτημένα πάνω στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης, ούτε όμως πρόκειται και να αντιδράσει βεβαιασμένα. Θα βρεθούμε στην Γενέβη με αποφασιστικότητα, με καθαρή και ξεκάθαρη γραμμή πάνω στα κρίσιμα θέματα και με τις ευρύτερες δυνατές συμμαχίες, περισσότερες νομίζω δεν είχαμε ποτέ, πάνω στα κρίσιμα θέματα του Κυπριακού.
Και υπ' αυτή την έννοια θεωρώ ότι δεν πρέπει να μας ανησυχεί, ούτε να θεωρούμε ότι κάποιες κινήσεις μπορούν να δημιουργήσουν ρήγματα, ρογμές πάνω στην διαπραγματευτική μας γραμμή. Η διαπραγματευτική μας γραμμή είναι κρυστάλλινη, συμπαγής και πιστεύω ότι μπορεί να έχει αποτελέσματα. Ο κύριος Πινθουράκης. Κύριε Πρόεδρε, επειδή υπήρξαν κάποιες αποφάσεις για τα θέματα της άμυνας, οι οποίες βασίζονται σε στοιχεία που δεν τα έχουμε ακόμα μάθει καλά, δηλαδή πρόκειται για αυτή την ενισχυμένη μόνιμη συνεργασία, θα μπορούσατε να μας ξεκαθαρίσετε, πρέπει να γίνει μία μορφή ευρωπαϊκής άμυνας από ορισμένες μόνο χώρες ή πρέπει να είναι ανοιχτή σε όλους? Και αυτό από την άλλη πλευρά είναι σωστό να ανοιχθεί σε όλους, δηλαδή κάποιες χώρες να προστατεύονται με δαπάνες άλλων, ή θα πρέπει να υπάρξει κάποια μορφή όπως η Ευρωζώνη για να μπει δηλαδή στην άμυνα, θα πρέπει να πληρείς κάποιες προϋποθέσεις? Κοιτάξτε, αυτά είναι ζητήματα τα οποία δεν έχουν ακόμα πάρει μια τελική μορφή. Δεν έχουμε αποκρυσταλώσει, γιατί είναι θέματα που αφορούν, όπως είπα και για ένα άλλο ζήτημα, που αφορά τον προστατευτισμό ή την οικονομία, την συζήτηση που έχει διανοίξει για την νέα αναγκαία αρχιτεκτονική της Ευρώπης. Αυτό το οποίο αποφασίσαμε χθες είναι στην ανάγκη να υπάρξει ένα ταμείο, δαπάνες δηλαδή, που θα κατευθύνονται προκειμένου να εξυπηρετούν κοινούς στόχους. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι αυτό είναι κάτι το οποίο ιδιαίτερα εμάς, ως χώρα της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, ως χώρα όπου τα σύνορά της είναι ταυτόχρονα και τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ανατολή και τον Νότο, είναι κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά θετικό. Βεβαίως υπό όρους και υπό προϋποθέσεις, τις οποίες αναφέρθηκα πιο πριν. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι μια χώρα που βρίσκεται σε κρίση εδώ και 7 χρόνια είναι η μόνη χώρα που εξ ανάγκης έχει το υψηλότερο, ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στο ΑΕΠ της σε δαπάνες για την άμυνα. Και αυτές οι δαπάνες δεν είναι μόνο για την προστασία των συνόρων μας, βεβαίως είναι κατεξοχήν, θα είναι ως επιτοπλίστων γι' αυτό, αλλά δεν είναι μόνο γι' αυτό. Είναι και για την προστασία και την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Και ιδίως όταν το τελευταίο διάστημα διαχειριστήκαμε μια τεράστια κρίση, την προσφυγική κρίση, που όλο το βάρος της Ευρώπης έπεσε στις δικές μας πλάτες, αντιλαμβάνεστε, και μάλιστα σε συνδυασμό με την κρίση ασφαλείας που την ίδια ώρα εκδηλωνόταν στην περιοχή, αντιλαμβάνεστε ότι ένα μεγάλο μέρος αυτών των εξόδων, των λειτουργικών δαπανών, δεν αφορά μόνο τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, αφορά και την προστασία της ασφάλειας και της σταθερότητας στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό βήμα προς τα μπροστά, υπό προϋποθέσεις, επαναλαμβάνω, πολύ θετικό. Το πώς θα εξειδικευθεί το επόμενο διάστημα, μένει να το δούμε. Ο κύριος Λιονάκης. Λιονάκης Νίκος, από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Κύριε Πρόεδρε, είπατε πριν ότι λάβατε δεσμεύσεις ότι δεν θα αφαιρεθούν κονδύλια από την παιδεία, από την εκπαίδευση, χάριν της ενίσχυσης από τη συνοχή. Υπήρξε κάποιο, ζήτησε κάποια χώρα, κάποιος αξιωματούχος, υπήρξε κάποιο ζήτημα επ' αυτού, βάλατε εσείς θέμα και έτσι σταμάτησε? Και δεύτερον, είδαμε ότι κανένα από τα θέματα δεν αφορά αυτό καθεαυτό την Ελλάδα, το ελληνικό ζήτημα, την οικονομική κρίση. Μάλιστα ο Γάλλος Πρόεδρος αναφέρθηκε πριν στην κοινή συνέντευξή του με την Άγγελα Μέρκελ ότι αυτή η σύνοδος δεν είχε καθόλου στην ατζέντα την Ελλάδα, και αυτό το χαρακτήρισε θετικό. Χαιρέτησε και τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες της κυβέρνησης. Αυτό τι δείχνει για το από εδώ και πέρα της χώρας μας, για την από εδώ και πέρα πορεία? Μπορεί ένας πρόεδρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μια χώρα να βοηθήσει την Ελλάδα ή να αλλάξει πορεία η Ευρωπαϊκή Ένωση? Ευχαριστώ. Λοιπόν, να ξεκινήσω από το δεύτερο. Νομίζω και εγώ ότι είναι θετικό, διότι αν ήταν θέμα, θα ήταν θέμα κρίσης. Δεν ήταν θέμα η
η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο, ακριβώς διότι, να το πω και αυτό, είχαμε ξεκαθαρίσει ότι αν δεν υπάρχει θετική κατάληξη στο Eurogroup θα είναι θέμα και θα είχαμε κρίση, το οποίο φάνηκε τουλάχιστον την τελευταία στιγμή, όλοι θέλησαν να το αποφύγουν και το αποφύγουν, και αυτό είναι θετικό. Ίσως βέβαια θα ήταν καλύτερο η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην αποφεύγει τις κρίσεις τελευταία στιγμή, αλλά πριν δημιουργηθούν καν ή πριν, εν πάση περιπτώσει, μας έρχονται ως απειλητικό ενδεχόμενο. Εν διάφορες περιπτώσεις θεωρώ ότι το γεγονός ότι είχαμε μια θετική εξέλιξη την προηγούμενη εβδομάδα στο Eurogroup και δεν χρειάστηκε η παρέμβαση στη Σύνοδο Κορυφής ή μια έκτακτη σύνοδος των χωρών της Ευρωζώνης, είναι μια θετική εξέλιξη, και σε ό,τι αφορά την ουσία της λύσης έχουμε, όπως επανέλαβε και στην Αθήνα, όχι το τέλος του δρόμου μεν, αλλά το άνοιγμα του δρόμου. Πλέον ο δρόμος είναι ανοιχτός, και αυτό το επιβεβαιώνουν σήμερα όλες αυτές τις μέρες βέβαια και οι ίδιες οι αγορές. Σήμερα είχαμε τη χαμηλότερη τιμή σε δεκαετές ομόλογο του ελληνικού δημοσίου από την έναρξη της κρίσης το 2010. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εδώ τα λόγια περιτεύουν, διότι ο καθένας μπορεί να έχει τη δική του άποψη, τη δική του εκτίμηση. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο σκοπός μας επιτυγχάνεται. Θέλει βεβαίως ένταση της προσπάθειας, θέλει συνεννόηση, θέλει βήματα. Είχα τη δυνατότητα και με τον πρόεδρο Μακρόν να τα συζητήσω αυτά κατηδίαν, και με την κυρία Μέρκελ είχα μια σύντομη συνομιλία. Νομίζω όμως ότι είναι μια θετική εξέλιξη, και φαντάζομαι ότι το ίδιο θα δήλωσαν και αυτοί στην κοινή συνέντευξή τους που γίνεται, νομίζω, ταυτόχρονα με τη δική μας. Σε ό,τι αφορά το πρώτο σας ερώτημα, δεν χρειάστηκε να υπάρξει ευρύτατη συζήτηση σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό. Τις ανησυχίες είχαμε θέσει εμείς εκ των προτέρων, διότι ξεκαθάρισε ο πρόεδρος Γιούνκερ κατηγορηματικά ότι τα χρήματα για την άμυνα δεν θα αφαιρεθούν από κρίσιμα κονδύλια συνοχής, τα οποία τα έχει ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά κυρίως οι χώρες εκείνες που το επόμενο διάστημα πρέπει να στηρίξουν πολιτικές συνοχής και ανάπτυξης. Ο κύριος Βέρκος. Κύριε Πρόεδρε, μετά τη συμφωνία του Eurogroup, η ανάπτυξη έχει μπει σε πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, αλλά όχι μόνο για την κυβέρνηση, αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα και οι ηγέτες της Γερμανίας και της Γαλλίας, η κυρία Μέρκελ και ο κύριος Μακρόν, μίλησαν για την ανάγκη να υπάρξει ανάπτυξη στην Ελλάδα και να στραφεί τέλος πάντων το πρόγραμμα προς αυτή την κατεύθυνση. Η προσέλκυση επενδύσεων αποτελεί ένα επίσης βασικό παράγοντα στην επίτευξη της ανάπτυξης. Βάσει όμως τη συζήτηση που διεξήχθη για τον έλεγχο των επενδύσεων τρίτων χωρών σε ευρωπαϊκό έδαφος, θεωρείτε ότι μπορεί να υπάρξουν εμπόδια στο άμεσο μέλλον σε επενδύσεις και συμπράξεις που θα κάνει η Ελλάδα και προέρχονται από χώρες όπως η Κίνα, η Ρωσία, το Ισραήλ, η Αίγυπτος, για τις οποίες μάλιστα είχατε και πολύ προχωρημένες συζητήσεις? Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, θέλω να είμαι ειλικρινής απέναντί σας. Η όλη αυτή η συζήτηση δεν διεξάγεται προκειμένου να μην υπάρξουν επενδύσεις σε χώρες που τις χρειάζονται, όπως η Ελλάδα, αλλά διεξάγεται διότι κάποιες ισχυρές χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να γίνει ανταγωνιστική με ίσους όρους απέναντι σε άλλες ανταγωνιστικές χώρες και κυρίως αναδυόμενες οικονομίες που έχουν στο εσωτερικό τους ισχυρές μορφές προστατευτισμού. Θεωρώ ότι αυτή η συζήτηση ευλόγως ανοίγει στο ανώτατο επίπεδο της ευρωπαϊκής ηγεσίας. Εν τούτης, θεωρώ ότι δεν μπορεί να καταλήξει, διότι συναρτάται και από μια συζήτηση που έπρεπε να έχει προηγηθεί και να είχαμε καταλήξει κιόλας. Αν θέλουμε να έχουμε κοινή οικονομική στρατηγική, πρέπει να έχουμε και κοινά εργαλεία προστασίας. Αν δεν υπάρχει αμοιβαιοποίηση του ρίσκου, ευρωομόλογο δηλαδή, για να το πω να το καταλάβουμε όλοι τι εννοώ, αν δεν υπάρχει ενιαία τραπεζική ένωση και εγγύηση των καταθέσεων σε όλες τις χώρες, αν δεν υπάρχει ενιαία φορολογική πολιτική, ένα πλαίσιο δηλαδή που να δίνει, αν όχι ίσες,
τουλάχιστον συγκλίνουσες δυνατότητες οικονομικής ανάπτυξης και σε βορρά και σε νότο και σε ανατολή και σε δύση. Πώς μπορούμε εμείς να προχωρήσουμε με ταχύτατα βήματα, που εγώ θεωρώ ότι πρέπει να ανοίξει αυτή η συζήτηση. Εγώ είμαι υπέρ της προοπτικής αυτής. Να κουβεντιάσουμε δηλαδή μια Ευρώπη η οποία, αν αναπτύσσεται με ίσους όρους, θα κοιτάζει το συμφέρον της και όχι το ξεχωριστό συμφέρον της κάθε μιας χώρας, του κάθε ενός κράτους μέλους. Αλλά πώς θα προχωρήσουμε στην εχώρηση τόσο σημαντικών εργαλείων κυριαρχίας, εάν πρωτίστως δεν εξασφαλίσουμε όρους σύγκλησης. Αυτό το θέμα έθεσα στη Σύνοδο και νομίζω ότι έχει γίνει κατανοητό. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτή είναι μία συζήτηση, οι αποφάσεις δεν είναι οριστικές, ουσιαστικά προσεγγίσαμε το θέμα, μία διατύπωση κάναμε σε ένα κοινό statement, δεν υπάρχει κάποια εκχώρηση κυριαρχίας, αλλά ανοίγει μία συζήτηση η οποία πιστεύω πρέπει να τη δούμε σε ένα συνολικό πλαίσιο. Και έχω την πεποίθηση ότι αμέσως μετά και το τέλος του εκλογικού κύκλου, αμέσως μετά δηλαδή και τις εκλογές στη Γερμανία, αυτή η συζήτηση θα ανοίξει ουσιαστικά. Και ως τότε δεν πρέπει να έχετε καμία ανησυχία για επενδύσεις που γίνονται στην Ελλάδα. Άλλωστε πρέπει να σας πω ότι η συζήτηση αυτή δεν αφορά εν γέννη επενδύσεις τρίτων χωρών, αλλά αφορά επενδύσεις σε στρατηγικούς τομείς που αποκτούν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι μιας κοινής ευρωπαϊκής στρατηγικής, η οποία όμως, επαναλαμβάνω, συνεχίζει να αποτελεί ζητούμενο, αυτή η ενιαία ευρωπαϊκή στρατηγική. Κυρία Ψαρά. Μαρία Ψαρά, νέος 24-7. Δύο ερωτήσεις. Μία θα σας γυρίσω πίσω στην Τουρκία. Σας ενημέρωσαν χθες το δείπνο, αν δεν κάνω λάθος, για τις επαφές που είχε ο πρόεδρος τους και ο πρόεδρος Γιούνκερ με τον Ερντογάν όταν επισκέφθηκε εδώ τις Βρυξέλλες για το ΝΑΤΟ. Τι εντύπωση υπάρχει για όλα όσα συμβαίνουν στο εσωτερικό της Τουρκίας και δεδομένης της συμφωνίας Τουρκίας για το μεταναστευτικό που λειτουργεί κατά κοινή ομολογία. Υπάρχει η πρόθεση να επεκταθεί κάπως αυτή η συνεργασία, να αλλάξει σε σχέση με αυτό που συμβαίνει στο εσωτερικό. Και επίσης, μιλήσατε για πρωτοβουλίες που μπορεί να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανάδειξή της στη γειτονιά μας, στην περιοχή μας. Θα ήθελα να μας αναλύσετε λίγο περισσότερο τι εννοείται και ποιος ο ρόλος της Ελλάδας σε αυτή τη διαδικασία. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι των πραγμάτων ο ρόλος της Ελλάδας στην ανάδειξη του διεθνού ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως μια κρίσιμης δύναμης για την αντιμετώπιση των διεθνών και περιφερειακών προκλήσεων είναι πολύ σημαντικός και πολύ κρίσιμος. Και αυτό εξαιτίας του γεγονότος ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα ιδιαίτερο σημείο, σε ένα ιδιαίτερο γεωστρατηγική σημασία σημείο στο σταυροδρόμι τριών υπήρων στην νοτιοανατολική γωνιά της Μεσογείου. Συνεπώς, ας ξεκινήσω λέγοντάς σας ότι η πιο κρίσιμη πρωτοβουλία από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η αντιμετώπιση των κρίσεων. Αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση σήμερα. Και δυστυχώς κρίσεις είναι αρκετές. Υπάρχει κρίση στη Συρία και πόλεμος. Υπάρχει κρίση στη Μέση Ανατολή, διαρκής, εδώ και χρόνια. Υπάρχει κρίση στην Λιβύη. Και βεβαίως υπάρχει ένταση στις ευρωτουρκικές, σε ελληνοτουρκικές σχέσεις και υπάρχει και το άλυτο, δυσεπίλυτο μάλλον ζήτημα εδώ και 40 και πλέον χρόνια που είναι το Κυπριακό. Αν λοιπόν θέλει να ξεκινήσει από κάπου η Ευρώπη να αναδεικνύει τον σημαντικό ρόλο της, θα πρέπει να ξεκινήσει από τη γειτονιά της. Για να μπορέσει να αναβαθμιστεί αυτός ο ρόλος και να έχει και μεγαλύτερο capacity να λύσει και άλλες μεγάλες κρίσεις στον πλανήτη. Άρα λοιπόν το Κυπριακό είναι ένα τεστ, ένα κρίσιμο τεστ. Η σχέση με την Τουρκία είναι ένα κρίσιμο τεστ. Τώρα σε ό,τι αφορά την ερώτησή σας για το εσωτερικό της Τουρκίας ή μάλλον για τις συζητήσεις που είχε ο πρόεδρος Ερντογάν με τον πρόεδρο Τούσκ και Γιούνκερ, νομίζω ότι η ενημέρωση που μας έκανε επιβεβαιώνει την εκτίμηση που έχω μετά τη συνάντησή μου με τον πρόεδρο Ερντογάν στο Πεκίνο, αλλά και μετά τη συνάντησή μου με τον Τούρκο Πρωθυπουργό στην Αθήνα. Δηλαδή ότι η Τουρκία μετά από μια μακρά περίοδο έντασης με την Ευρώπη, μετά το δημοψήφισμα, αναζητεί οδούς επαναπροσέγγισης με την Ευρώπη.
Δεν ξέρω πόσο ειλικρινές και πόσο βαθύ είναι αυτό. Από την άλλη, δεν ξέρω και πόσο διάθεση υπάρχει από την πλευρά της Ευρώπης να προχωρήσει ουσιαστικά. Εμείς επαναλάβαμε και χθες και στην τουρκική ηγεσία αλλά και στην ευρωπαϊκή ηγεσία τις σταθερές μας θέσεις. Εμείς είμαστε υπέρ της προσέγγισης της Τουρκίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε αταλάντευτα θετικοί στην προοπτική της ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τόνισα χθες ότι όσοι ενδεχομένως εκ πρώτης όποιος ευλόγους θέτουν αντιρρήσεις εστιάζοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα, καλό θα είναι να πάνε να ρωτήσουν πόσο υποκριτικό ακούγεται αυτό σε αυτούς τους ανθρώπους σήμερα στην Τουρκία που υφίστανται διακρίσεις και πιέσεις σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πόσο δηλαδή στο όνομα των υπαρκτών αυτών πιέσεων θα ήθελαν οι ίδιοι να σταματήσει η ενταξιακή προοπτική, άρα κάθε ελπίδα αυτές οι πιέσεις να αμβληθούν. Κάθε ελπίδα να υπάρξει ουσιαστικός εκδημοκρατισμός. Εμείς λοιπόν έχουμε σταθερές θέσεις, πάγιες θέσεις και παλεύουμε αξιοποιώντας κάθε δυνατότητα προς όφελος και των εθνικών συμφερόντων αλλά κυρίως προς όφελος της ασφάλειας, σταθερότητας, της ειρήνης, της συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή. Υπάρχουν κάποιες άλλες ερωτήσεις, υπάρχει κάποιος που δεν έκανε ερώτηση. Εδώ στο πλάι ίσως κυρία Κουτσοκώστα. Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Παρακολουθήσαμε λοιπόν και την τοποθέτηση.